Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί, ζωντανά από τα στούντιο του Word of God, μαζί σας και σήμερα, για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, για να έφερουμε σε σας μηνύματα μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για να περπατήσουμε μαζί στα ίχνη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, για να μείνουμε στο θέλημά Του το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ζωντανή η εκπομπή μα. Τα τηλέφωνα τη εκπομπή μα τα βλέπετε στου δέχτε σα. Τηλέφωνο τη εκπομπη 53 071 και το email επί το λόγο σου παπάκι wordofgod.gr. Η επιθυμία μα είναι να έχουμε μια σχέση αφίδρομη. Θέλουμε πραγματικά αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου να έρχεται μέσα στα σπίτια σα, να έρχεται η εκπομπή αυτή μπροστά σα και ο λόγο του Θεού να ενεργεί μέσα στη ζωή σας. Βεβαίως και εσείς από τη μεριά σας, εάν αυτό είναι η επιθυμία σας, να στιγματά σα, αιτήματα προσευχής, διότι αυτή η εκπομπή, όπως είπαμε, είναι ζωντανή και στο τέλος της εκπομπής αφήνουμε και μαζεύουμε τα αιτήματα, τα οποία, είναι μια ενέργεια την οποία να έκανε ο Θεός, έτσι ώστε όλοι μαζί, και αυτό είναι η επιθυμία της καρδιάς μας, όλοι μαζί να δοξάσουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Να ακουστεί πραγματικά σε όλους τους ανθρώπους τι ο Χριστός κάνει σήμερα αυτή τη στιγμή, πώς ενεργεί μέσα στις ζωές μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές εμπειρίες, γνήσιες, αληθινές, εμπειρίες ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν γευτεί τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή τους, του έχουν παραδώσει τη ζωή τους στα χέρια τους και εκείνος ενεργεί, θαυμάσια, εξαίσια και μεγαλεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα έχουμε επιλέξει μέσα από τον Άγιο Λόγο Του να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων ένα μικρό έτσι μέρος και πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο τελικά σχολιάζει στις καρδιές ολονών μας το Λόγο του Θεού. Κανένας δεν στέκεται εδώ ε, την αυθεντία, διεκδικώντας ότι είναι διδάσκαλος, διεκδικώντας ότι ξέρει περισσότερα, ότι είναι καθηγητής. Όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι είμαστε μαθητές του Λόγου του Θεού, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θέλουμε να το κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Αυτή είναι η επιδημία της καρδιά μας να συστήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός ο Λόγος πλέον είναι που θα κάνει την ενέργεια μέσα στη ζωή μας, όπως την έχει κάνει και προσωπικά σε μένα, αλλά και πιστεύω σε όλους εσάς που παρακολουθείτε ζωντανά αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πάλι λέω από τα στούντιο του Word of God. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στη σελίδα λοιπόν 969 θα διαβάσουμε σήμερα Σελίδα 969 είναι το «Η πράξη των Αποστόλων» ή αλλιώς έτσι όπως συνηθίζω και λέω «Η πράξη στο, του Πνεύματος του Αγίου». Διότι πραγματικά είναι το πώς το Πνεύμα το Άγιο πλέον διέγειρε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να εκτελέσουν το έργο του Θεού, τη βουλή του Παντοδυνάμου. Πράξη των Αποστόλων οι οποίες βεβαίως δεν έχουν τελειώσει διότι το Πνεύμα το Άγιο μέχρι και σήμερα ενεργεί θαυμάσια μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό στι πράξει των Αποστόλων δεν τελειώνει με αμήν, όπω τελειώνουν τα άλλα βιβλία. Γιατί, γιατί υπάρχει εξακολούθηση, υπάρχει συνέχεια. Και σήμερα γίνονται ενέργειε και πράξει του πνεύματο του Αγίου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και σήμερα ο Θεό χρησιμοποιεί άγιου ανθρώπου. Σκεύει τη μία χρήσεω για να δώσει το λόγο του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του και σήμερα, ο οποίο είναι μέσα από τη σελίδα. 969 και λέει ο Λόγος του Θεού στο 26 εδάφιο από το ΙΤΑ κεφάλαιο. ΙΤΑ λοιπόν κεφάλαιο, 26 εδάφιο, 969 σελίδα. «Άγγελος δε κυρίου ελάλησε προ τον Φίλιππο Λέγον, σηκώθηκε και είπαγε προς Μεσημβρίαν στην οδό την κατεβαίνουσα από Ιερουσαλήμ εις Γάζα. Αυτή είναι έρημο. Και σηκωθήσει πήγε και ιδού άνθρωπος Αιθίωπ ευνούχο άρχον της Κανδάκης της Βασιλής των Αιθιώπων, ως ήτο επί πάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε έλθει για να προσκυνήσει η Ιεροσολύμ. Και επέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, αναγείγνωσκε την... τον προφήτη Ισαΐα. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππο. Πλησίασον και προσκολήθητη εις την άμαξα ταύτη. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίων και είκοσι αυτών αναγειγνώσκοντα τον προφήτη Ισαΐα και είπε άραγε γιγνώσκεις, α αναγιγνώσκεις. Ο δε είπε και πως ήθελον δυνηθεί αν δεν με οδηγήσει τη και παρακάλεσε τον Φίλιππο να, ανα, να, αναβεί και να καθίσει με αυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο αναγίγνωσκε είτε ούτω εφέρθη ως πρόβατο επισφαγής και ως αρνείο ο του κύροντος αυτού άφωνο, ούτω δε άνοιγε το στόμα αυτού. Εν την ταπείνωση αυτού αφαιρέθη η κρίση αυτού τη δε γενεά αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώνεται από τη γη η ζωή αυτού. Αποκριθεί δε ο ευνούχο προ το Φίλιππο που είπε: Παρακαλώ σε περί τίνος, λέγει τούτο ο προφήτη, περί αυτού ή περί άλλου τινό. Και ανοίξα ο Φίλιππο το στόμα αυτού και αρχίσα από τι γραφεί ταύτης Ευαγγελίζατο ει αυτόν τον Ιησού. Και καθώς εξοκολούθην την οδό, ήλθον εις τι είδωρ και λέγει ο ευνούχος, ειδού είδωρ, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ. Και ο Φίλιππος είπε, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δίνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρο ο Φίλιππος και ο ευνούχος και βάφτισε αυτόν. Όταν δεν ανέβησαν εκ του είδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππο και δεν είδαν αυτόν πλέον ο ευνούχο, αλλά υπορεύονται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππο ευρέθη ει άσωτο και διερχόμενο εκήρυτε ει πάσα πόλη, έω ήλθε η σκερσάρια ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Ευχαριστούμε τον κύριο για το λόγο του τον αψευδεί. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, πράγματι. Βλέπουμε εδώ τη δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Άνθρωποι οι οποίοι τους πλησιάζει το Πνεύμα του Θεού με σκεύη εκλεχτά δικά του, γιατί ο Φίλιππος πράγματι είναι ένα τέτοιο σκεύος και μακάρι, μακάρι να βρίσκονται στις μέρες μας τέτοια σκεύη. Η προσευχή μας και η δέησή μας, η προσευχή μας προς τον ουράνιο πατέρα είναι πραγματικά να σηκώσει τέτοιους ανθρώπους, ανθρώπους πλήρης πίστεως, σοφίας και δυνάμεως, έτσι όπως τους έκλεξε όχι άνθρωπος, αλλά το πνεύμα του Θεού στην εκλογή των 7 διακόνων. Ο Φίλιππο ήταν ένα από του 7 ανθρώπου που εκλέχθηκαν. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι ήταν άνθρωποι πλήρη πνεύματο Αγίου και Σοφία, του οποίου κατέστησε όχι ο άνθρωπο, είτε οι άνθρωποι, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί ξέρει να διακρίνει το πνεύμα του Θεού. Αλλά και ο άνθρωπο δέχεται να ανεβεί σε αυτό το ύψο το πνευματικό για να γίνει δούλος τελικά του Πνεύματος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να υποταχτεί κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Και να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, χωρίς να κοιτάει τη δική του και την προσωπική του στάση ζωής ή την προσωπική του ένδειξη ζωής ή το πώς θα φανεί ή θα φαίνεται. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, έχουμε ανάγκη από τέτοιου ανθρώπου. Και πιστεύω ότι το πνεύμα το Άγιο, αυτό τον τελευταίο καιρό, θα σηκώσει τέτοιου ανθρώπου. Από ανάμεσά μα. Έχουμε ανάγκη. Και αν σήμερα ακούμε το λόγο του Θεού και επιθυμούμε μέσα στην καρδιά μα να είμαστε εμεί έναν από αυτού, ευχαριστούμε τον κύριο. Πρέπει να το ζητήσουμε και να κάνουμε πράγματι τρόπο ζωή μας το, Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έτσι ώστε ο Χριστός να μας εξελέξει. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Σήμερα εσένα που, σε, που παρακολουθείς το Λόγο του Θεού, που ανοίγει η καρδιά σου. Αν πραγματικά το θελήσει να είσαι δούλος του Χριστού, δούλος στο Πνεύμα το Άγιο, στην οδηγία του Πατέρα Θεού, τότε πράγματι ο Θεός θα σε εκλέξει. Γιατί ο θαλμός του Κυρίου περιτρέχει τη γη για να δει έναν άνθρωπο να έχει την καρδιά του ευθεία, ειλικρινή, να, πη, να κάνει όλο το θέλημά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι πάντα ο Θεός ε, ε, εξα, εξάπλωσε το έργο του. Από την αρχή βλέπουμε εκεί στη γέννηση ένα πολύ ωραίο κομμάτι και θέλω να σας το διαβάσω, ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ο ίδιος ο Θεός για έναν άλλον δούλο του, τον Αβραάμ. Επειδή λέει ο Αβραάμ υπήκουσε λέει στη φωνήν αυτού, εφύλαξε τα προστάγματά του, τα σεντολάς του, τα διατάγματά του και τους νόμους του τον εξέλεξε ο Θεός. Ναι, αλλά είδε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πρόθυμο να εκτελέσει τα προστάγματά του, να εκτελέσει τα διατάγματά του, να εκτελέσει τις εντολές του, να μείνει στο λόγο του, να μείνει στο νόμο του, στο θέλημά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είδε την καρδιά του ο Θεός και σήμερα ο Θεός βλέπει τις καρδιές μας αγαπητοί μας φίλοι και φίλες όπου και αν είμαστε, όποιοι και να είμαστε ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας βλέπει τι είναι μέσα σε αυτές ευχαριστούμε τον Κύριο αναγνωρίζει και βλέπει ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόθυμοι, γυναίκες και άντρες, να κάνουν το θέλημά του στο πόστο που το Πνεύμα του Θεού θα τους βάλει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τον Φίλιππο, ο οποίος λίγο αργότερα θα, θα, βρεθεί στη Σαμάρια, δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν συστήνει τον εαυτό του, δεν επιδεικνύει τις δυνάμεις τις, τις οποίες έχει που δεν έχει τίποτα. Αλλά τι κάνει, κηρύττει το Λόγο του Θεού, κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με απλότητα, με ειλικρίνεια. Αυτό θέλουμε να δούμε στις μέρες μας. Και το βλέπουμε, πιστεύω, με τη χάρη του Θεού. Να σηκώνει ο Θεό ανθρώπου απλού. Ανθρώπου οι οποίοι είναι ιδιώτε και κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Αυτό που επιθυμεί η καρδιά μα τώρα είναι τη συμμαρτυρία του πνεύματο του Αγίου. Γιατί το πνεύμα του Άγιο είναι αυτό που συμμαρτυρούσε στην πορεία του Φίλιππου στη Σαμάρια. Ευχαριστούμε τον κύριο. Στην πορεία του, τη πολύ λίγη του Στέφανου. Αλλά ο λόγο του κατέκοπτε τι καρδιέ του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Α είναι ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Και συνεμαρτύρει λοιπόν το πνεύμα του Θεού με μεγαλεία, με θαύματα, με θεραπείε, στο Φίλιππο όταν είχε πάει στη Σαμάρια. Και αυτόν τον άνθρωπο βρίσκει τώρα ο, ο, ο Θεό, τον Φίλιππο, χωρί προσωπικέ βλέψει, χωρί σχέδια δικά του, χωρί υπολογισμού, αλλά ένα άνθρωπο αφιερωμένο στον κύριο. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Δώσε την καρδιά του στον Χριστό. Δώσε τη ζωή σου στο πνεύμα του Θεού. Αφιέρωσε τη ζωή σου σε αυτόν. Μείνε εν το κρυπτό και ο Θεό σα εφέρει στο φανερό, σαν ένα άνθρωπο και δούλο δικό του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Το Φίλιππο λοιπόν το ξεσηκώνει πλέον το πνεύμα του Θεού. Είναι σκεύο εκλογή του. Γι' αυτό και μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο έχει ο κύριο. Θα φανεί χρήσιμος ήθελα να φανούμε χρήσιμοι, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Αγαπητοί μα αδέλφια, θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι στον πλησίον μα. Θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι στα χέρια του κυρίου μα. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι ει εκτέλεση του λόγου του Θεού στη ζωή μα. Και αυτό είναι το οποίο θα δείξει πραγματικά στον κύριο την επιθυμία τη καρδιά μα. Και ο κύριο να μα βρει έτοιμο για να μα χρησιμοποιήσει όπω βρήκε το Φίλιππο. Του στέλνει έναν άγγελο, του λέει: Φίλιππε, Σήκω και πήγαινε με Σιβρία στη, στην οδό την κατεβαίνουσα σε Ρουσαλήμ τη Γάζα. Συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτή η οδό είναι έρημη όμως. Και εδώ ο Φιλίππος δεν έχει ενστάσεις. Μακάριος ο δούλος ο οποίος δεν έχει τις ενστάσεις του. Μακάριος ο δούλος ο οποίος έχει βγάλει το, το, προσωπικό, το εγώ του, την προσωπικότητά του και την έχει θέσει στα πόδια του Κυρίου. Όχι Κύριε όπως εμείς θέλουμε. Όχι Κύριε όπως εμείς φανταζόμαστε. Όχι κύριε όπως εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει το έργο του Θεού, αλλά όπως εσύ θέλεις κύριε. Εμείς αφιερώνουμε τις ζωές μας σε σένα ναι κύριε. Εμείς θέλουμε να δούμε μόνο την ένδοξη ενέργεια που θα κάνει το πνεύμα του Θεού, όχι με εμά. Γιατί εμείς είμαστε οι ελάχιστοι, οι αδύναμοι, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αλλά αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός διαμέσου ημών και να συνδοξάσουμε και να, ευχαρι... να ευχαριστηθούμε και να μεγαλύνουμε το Άγιο Όνομα του Θεού, χωρίς να διακδικήσουμε πρωτοκαθεδρίες, χωρίς να συστήσουμε αυτούς, χωρίς να πούμε ότι εμείς σπουδάσαμε, γνωρίσαμε. Όχι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες έτσι. Αλλά όσο πιο πολύ χαμηλώνουμε, τόσο πιο πολύ είμαστε εύχριστα εργαλεία στα χέρια του Κυρίου μας. Και ο Φίλιππος γι' αυτό επιλέχτηκε από τον Θεό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα συστήσει τον εαυτό του και θα κάνει ό,τι του λέει ο Κύριος. Σε έρημο τόπο, σε έρημο τόπο. Σε δυσκολία, σε δυσκολία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αρκεί κύριε εσύ να είσαι μαζί μου. Και εκεί όπου, βρίσκεται ο Φίλιππος θα κάνει ένα καλό συναπάντημα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει τη ζωή του στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε καλά συναπαντήματα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί μόνο ο άνθρωπος του Θεού, ο, ο, ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνω, γνωρίσει τον Αναισθημένο και Ζωντανό Χριστό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα, το 2013, έχει αγαθό λόγο στην ζωή του. Έχει αγαθό λόγο στο στόμα του. Έχει καλή αγγελία να πει. Τώρα που όλα βουλιάζουν και χάνονται, τώρα που όλα συντρίβονται, τώρα που όλα έχουν πέσει, ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού, η δούλη του Θεού, έχει αγαθό λόγο στην καρδιά της και στο στόμα της και στο στόμα του. Και τι λέει, όπου και αν βρεθεί, συστήνει ένα πρόσωπο. Τον Ιησού Χριστό τον Ανεστημένο, τον ένδοξο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα καλό συναπάντημα για τον Φίλιππο, θα βρεθεί ένας άνθρωπος, άρχος της Κανδάκης, από την Αιθιοπία, ο οποίος έχει πάει να κάνει τα τυπικά του καθήκοντα, τα θρησκευτικά θα λέγαμε, ειλικρινής άνθρωπος, αυτό ήξερε, αυτό κάνει, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειλικρινεί, που μέχρι τώρα δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια του λόγου του Θεού και περιμένουν πραγματικά την αγαθή αγγελία, την οποία με πάσα τρόπο θα βρεθεί και θα φτάσει στι στις, στις ακοέ και στι καρδιέ αυτών των ανθρώπων. Ο Θεό θα χρησιμοποιήσει τα πάντα. Θέλει να είσαι ένα από αυτού που θα χρησιμοποιήσει ο Θεό. Θέλει να είσαι ένα μαθητή, ο οποίο θα είσαι έτοιμο να κάνει όλο το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο Φίλιππος λοιπόν συναντάει αυτόν τον άνθρωπο τον Ευνούχο, άρχοντα τη Κανδάκη, ο οποίο επιστρέφει από τα Ιερεσόλυμα και διαβάζει το προφήτη Ισαΐα. Είπε λοιπόν το πνεύμα του Θεού προ τον Φίλιππο, και εδώ ευχαριστούμε τον κύριο για το πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο τη Αγία Τριάδο, ευχαριστούμε το πνεύμα το Άγιο που δεν είναι απλώ η ενεργό δύναμη έτσι όπω ορισμένοι θεωρούν και λένε και φρονούν, αλλά είναι το τρίτο πρόσωπο τη Αγία Τριάδο το οποίο μιλάει, είναι πρόσωπο, έχει προσωπικότητα, οντότητα. Μιλάει το πνεύμα το Άγιο και είσαι σήμερα να σου μιλήσει το πνεύμα το Άγιο, να σε κατευθύνει, να σε οδηγήσει, να σου βανερώσει πάσα την αλήθεια, να φύγει από το τέλμα σου, την αδυναμία σου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Να γίνει σκεύος εύκριστο στα χέρια του Κυρίου να κάνει τη βουλή του Θεού και λέει το πνεύμα προς τον Φιλ... Φίλιππο πλησίασον και προσκολλήθητε στην άμαξα αυτή και ο Φίλιππος θα πάει. Θα πάει και θα ακούσει ότι ο άνθρωπος αυτός διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα, ευχαριστούμε τον Θεό, τον προφήτη Ισαΐα, ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά θα του κάνει την ερώτηση. Άραγε καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Και υπάρχει ανάγκη, ε. Γιατί οι άνθρωποι διαβάζουν το λόγο του Θεού και δεν μπορούν να εννοήσουν. Και ο Θεό θα χρησιμοποιήσει ανθρώπου. Ανθρώπου οι οποίοι θα του φανερώσουν την αλήθεια. Θα του συστήσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα τον διδάξουν μέσα από το λόγο του Θεού. Και εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε. Ο λόγο του Θεού ερμηνεύεται με το λόγο του Θεού. Ο λόγο του Θεού δεν θέλει να έχει μια βιβλιοθήκη ολόκληρη. Έτσι, ώστε να παίρνει για κάθε εδάφιο και ένα τόμο. Όχι. Ο λόγο του Θεού θα φανερωθεί και θα αποκαλυφθεί στον ειλικρινή άνθρωπο μέσα από το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και ο λόγο του Θεού θα έρθει πραγματικά να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και να βρει ανάπαυση η καρδιά του και να πει: Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να μαρτυρήσει το πνεύμα το δικό του, με το πνεύμα το Άγιο τελικά, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Μια μικρή, θα έλεγε κανένας, μια μικρή παρεμβολή στα, στα, σε αυτά τα οποία διάβαζε ο Ευνούχος, θα κάνει αυτή την ώρα ο Φίλιππος. Αλλά πιάνοντας από αυτό αφορμή θα του εξηγήσει και όλη την αλήθεια. Πόση ώρα να έκατσε να του διηγήθηκε, πόσο κράτησε αυτό το ταξίδι, πόση ώρα χρειάζεται... Ένας ειλικρινή άνθρωπος, μια ειλικρινή καρδιά να δεχτεί την αλήθεια. Πόσο κάθισε, δεν λέει ότι ταξιδέψανε μερόνυχτα, δεν λέει ότι αποδείκνει ας πούμε κάθε δάφιο του Λόγου του Θεού ο Φίλιππος στον Ευνούχο, αλλά πραγματικά άρχισε να το ευαγγελίζει και να πιστοποιεί, ευχαριστούμε τον Κύριο, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος παραδόθηκε από τον Θεό, για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και τις δικές σου. Και εδώ είναι το μεγάλο κλικ που κάνει η καρδιά του ανθρώπου αν μου επιτρέψετε και ο Θεός να με συγχωρήσει γι' αυτό. Όταν καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι καταδικασμένος λόγω των αμαρτιών του να πάει στην αιώνια απώλεια γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος όταν καταλάβει ο άνθρωπο ότι ο Ισού Χριστό πλήρωσε για αυτέ τι αμαρτίε. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Έχει καταλάβει σήμερα ότι ο Ισού Χριστό σου έχει πληρώσει όλε τι αμαρτίε. Έχει μετανοήσει πραγματικά μόλι την καρδιά και να δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα. Αν δεν το έχει κάνει κάτω σήμερα, κάτω τώρα. Ιδού καιρό ευπρόσδεκτο, ιδού ημέρα σωτηρία. Σήμερα ο λόγο του Θεού δεν ευαγγελίζει μόνο τον ευνούχο τον άρχοντα της Κανδάκης, ευαγγελίζει και σέναν ο λόγος του Θεού σήμερα. Ευαγγελίζει όλους όσους πραγματικά δέχονται αυτό το μήνυμα ως λόγο Θεού καθώ είναι. Αν σήμερα λοιπόν δεχτείς ευαγγελιζόμενος τον Ιησού Χριστό, θα συμβεί το ίδιο που συνέβη και στον άρχοντα τη Κανδάκη, θα σου αποκαλυφθεί δηλαδή όλη η αλήθεια του λόγου του Θεού. Και δεν θα είσαι στο σκοτάδι πλέον, αλλά θα έρθει το φω του Θεού μέσα στη ζωή σου γιατί ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είπε γεννηθεί το φως και γένετο αν σήμερα λοιπόν θέλεις το φως αυτό να έρθει μέσα και στη δικιά σου τη ζωή πρέπει να αναγνωρίσεις ότι ο λόγος ο οποίος ευαγγελίζεται σήμερα στα αυτιά σου είναι λόγος αληθείας είναι λόγος Θεού είναι λόγος Πνεύματος Αγίου δυνάμενος δύναται δηλαδή αυτός ο λόγος αν εσύ το πιστέψει ότι ο Ισού Χριστό πέθανε και για τη δική σου αμαρτία πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πλήρωσε για αυτό το οποίο εσύ έκαμες, να σε καταστήσει ελεύθερο. Και αυτή είναι η νίκη. Η νική σα από τον κόσμο. Τι, η πίστη μόνο ότι ο Ιησούς Χριστό απέθανε για τι δικέ μα αμαρτίες, αλλά και αναστήθηκε για να μα δικαιώσει ενώπιον του Πατέρα Θεού. Μα τόσο απλά. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, τόσο απλά αλλά και τόσο γνήσια και τόσο καθαρά είναι τα λόγια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τα οποία από τη μία στιγμή στην άλλη αποκαλύπτονται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος διψάει να λάβει την αλήθεια, διψάει να ξεδιψάσει από τα ζωντανά νερά του Λόγου του Θεού. Έτσι λοιπόν και ο άρχοντας της Κανδάκης, ακούγοντας όλα αυτά και ίσως λίγο παραπάνω από αυτά που θα του πει ο Φίλιππος, Ευαγγελιζόμενος εις Αυτόν τον Ιησού, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα λάμψει φως στη ζωή του και θα καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του αιώνιου και άναρχου Θεού. Και θα πει στον Φίλιππο τώρα, παίρνοντα εκείνο τη σκητάλη, σήμερα να πάρεις τη σκητάλη της ελευθερίας, σήμερα να πάρεις το Λόγο του Θεού, στα αλήθεια και να τον εκτελέσει ω λόγο Θεού, καθώ είναι. Και θα πει ο, ο ευνούχο Ιδού Ιδωρ. Προφανώ του έχει μιλήσει για την αναγέννηση, του έχει μιλήσει για την ελευθερία, του έχει μιλήσει για την άφεση των αμαρτιών. Όταν θα βαφτιστεί μέσα στο νερό, ευχαριστούμε τον κύριο. Μαρτυρία τη αγαθή συνειδήσεω. Όχι μη σαν τύπο, αλλά μαρτυρία τη αγαθή συνειδήσεω. Ότι θα θάμψει τον εαυτό του ο, ο ευνούχο τον παλιό. Και μέσα από αυτό το νερό θα σηκωθεί ο ανεστημένο, ο ένδοξο, ο καινούριο άρχοντα τη Κανδάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο καινούριο άνθρωπο τη Αιθιοπία. Ο πρώτο άνθρωπο που θα φτάσει στην Αιθιοπία για να φέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου στη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και μέχρι σήμερα η Αιθιοπία πράγματι έχει χριστιανικό κόσμο. Ενόησε. Αλλά αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, του αποκαλύφθηκε ο λόγος του Θεού γιατί ήταν ειλικρινής και ήθελε πράγματι να δεχτεί την αλήθεια. Σήμερα αν είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους ο οποίος θέλει να μάθει την αλήθεια, πες κύριε ας γίνει και σε μένα αυτό. Πες κύριε θέλω να γευτώ και εγώ από αυτά. Θέλω να γίνω και εγώ μέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο του σώματος του Χριστού, της εκκλησία του Χριστού, της παγκόσμιας Εκκλησίας του Χριστού και να λάβω μέρος και εγώ στη συνέχεια του σχεδίου σου στους αιώνε των αιώνων. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για σένα σήμερα είναι ο λόγος λοιπόν. Για όλους μας είναι ο λόγος σήμερα λοιπόν. Που επιθυμούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να μείνουμε ω τέλου ενώπιον αυτού εν ειλικρινία και εν καθαρότητα καρδιά. Σας ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Φίλιππος θα του πει απλά λόγια, εάν πιστεύεις λοιπόν σήμερα, εξ όλης της καρδίας σου δύνασε. Τι δύνασε, δύνασε να πιστοποιήσει ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι πλέον φεύγεις από την εξουσία του εχθρού της ψυχής και περνάς στο στρατόπεδο των αιώνιων, ευχαριστούμε τον το, 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 το Κύριο, των τέκνων του Θεού, των παιδιών του Θεού, των συγκληρονόμων του Ιησού Χριστού, των τέκνον της Βασιλείας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό όμως πρέπει να αποκαλυφθεί μέσα στη δικιά του την καρδιά. Και αν σήμερα ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί αυτό το μεγαλείο της σωτηρίας, σε παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, εκεί που είσαι τώρα, να προσευχηθείς και να πεις «Κύριε και σε μένα, ναι. και εγώ θέλω και είμαι βέβαιος ότι αυτή την ευθύτητα της καρδιάς σου θα τη Θεός» και θα ενεργήσει θαυμάσια και σε σένα, ναι. Όπω έκανε και σε μένα, ναι. Όπω έκανε και σε εκατομμύρια άνθρωπου πάνω στο πρόσωπο τη γη, γιατί ο Θεό δεν είναι προσωπολήπτη. Ευχαριστούμε τον κύριο. Σήμερα λοιπόν είναι καιρό ευπρόσδεκτο. Σήμερα είναι η μέρα τη σωτηρία για σένα, ναι. Ο οποίο θα επικαλεστεί στο όνομα του Χριστού, θα πιστέψει στο όνομα του Ισού Χριστού και θα γίνει ένα παιδί τη βασιλεία. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Προστάζει λοιπόν την άμαξα να σταθεί και κατεβαίνουν εκεί δύο στο νερό που βρήκανε ο Φίλιππος, εκτελεστής της οδηγίας του Θεού και ο Ευνούχος, ο άνθρωπος ο οποίος θα δεχτεί τη νέα φύση, ευχαριστούμε τον Κύριο, Α είναι ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αυτή τη νέα φύση την οποία το Πνεύμα το Άγιο θα αρχίζει να εργάζεται και να μεταμορφώνει μέχρι να γίνει σύμμορφος του Ιησού Χριστού. Και από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα όταν ανέβηκαν από του ύδατο. Πνεύμα κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι από εδώ και πέρα η διδασκαλία, ευχαριστούμε τον κύριο, είναι, είναι κάτω από την οδηγία και την εξουσία του πνεύματο του Αγίου. Πάντε εμεί είμαστε διδαχτοί του πνεύματο του Αγίου. Δεν κοιτάμε σε ανθρώπου, δεν βλέπουμε σε ανθρώπου, γιατί πάντε είμαστε και στερούνται τι δόξει του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κι όσο αν πιο πολύ χρησιμοποιήσει έναν άνθρωπο ο Θεός, ευχαριστούμε τον Κύριο, τόσο πιο πολύ εμείς θα πρέπει να προσευχόμαστε έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος να μείνει αγνός, άγιος, καθαρός ενώπιον του Θεού. Και όσα χαρίσματα αν λάβει ένας άνθρωπος. Και αν λάβει πάντα τη γνώση ο άνθρωπος αυτός. Εάν δεν μείνει στην αγάπη, πρώτα στην αγάπη, στη σχέση του με τον Θεό, στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει να ξεπέσει. Εάν δεν μείνει Άρα λοιπόν εμείς δεν κοιτάμε σε ανθρώπους Άρα εμείς δεν βλέπουμε σε πρόσωπο ανθρώπου Άρα εμείς ξέρουμε τώρα Ότι ναι μπορεί κάποιος να μας μίλησε Να μας φανέρωσε την αλήθεια Αλλά η αλήθεια τώρα είναι εδώ γραμμένη για μένα ναι. Και θα προσεύχομαι ο Θεός Πράγματι να με οδηγεί Βεβαίως ο Κύριος έδωσε μέσα στην εκκλησία του διακονίες Έβαλε αποστόλους Έβαλε ευαγγελιστές, προφήτες, ποιμένες για τον καταρτισμό των Αγίων. Αλήθεια είναι αυτό. Και όλοι συνδεόμαστε δια της αγάπης. Αλλά αυτός ο οποίος πράγματι οδηγεί την Εκκλησία αγαπητοί μας φίλοι και φίλες είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Σε Αυτόν βλέπουμε. Αυτόν ακολουθούμε. Το λέει ο λόγος του. Αμήν τότε. Δεν το λέει ο λόγος του. Α, δεν είναι γεγραμμένο. Θα περπατήσουμε λοιπόν επί το λόγο του Κυρίου όπως είναι και η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό θα εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού έτσι όπως είναι γεγραμμένος μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και αποκεκαλυμμένος σε εμάς, ευχαριστούμε τον Κύριο, και θα φτάσουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες σε αυτή την πληρότητα του πληρώματος του Χριστού η οποία είναι η ημέρα την οποία θα δούμε πραγματικά το πρόσωπο του Κυρίου των δυνάμεων καθώς είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η προσευχή μας, η δέησή μας, η παράκλησή μας, και σήμερα το βράδυ. Είναι αν δεν έχεις γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, να τον γνωρίσεις σαν προσωπικό σου σωτήρα. Η προσευχή μας είναι να γνωρίσεις τη δύναμη της Αναστάσεως. Να γίνεις και εσύ ένας δούλος του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να ακολουθήσεις εν τέλει το Λόγο του Θεού, την αλήθεια του Ευαγγελίου, για να φτάσεις, ευχαριστούμε τον Κύριο, να απολαύσεις το τέλος της πίστεώς σου, τη σωτηρία της ψυχής σου. Ήρθε ο Θεό να σα ευλογήσει όλου, όλου μα, να μα χρησιμοποιήσει όπω χρησιμοποιήσει εδώ σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε σήμερα το Φίλιππο. Να βρούμε πολλού ανθρώπου οι οποίοι θα θέλουν να μάθουν για τη βασιλεία των ουρανών και το πνεύμα του Θεού να δοξαστεί ιδιαιτέρω στην πατρίδα μα αυτό τον τελευταίο καιρό. Γιατί τόσο πολύ ανάγκη έχουμε το λόγο του Θεού εμεί οι Έλληνε, τόσο πολύ ανάγκη υπάρχει στην πατρίδα μα ο λόγο τη αλήθεια να διαδοθεί και να εξαπλωθεί και να δούμε το χέρι του παντοδύναμου Θεού πάνω στη χώρα μα, έτσι ώστε πράγματι να δοξάσουμε το όνομα του κυρίου και να μεγαλυθεί το όνομα Αυτού. Ήθα θα σα ευλογήσει όλου και να μα χαρίσει πράγματι στο τέλο τη πίστεω μα, τη σωτηρία των ψυχών μα. Αμήν.